εσύ είναι μεγάλη για μένα, γιατί στους χώρους αυτούς έχουν θητεύσει και δικοί μου συγγενείς, πατέρας μου, τα αδέρφια του, τα 14 πρώτα εξαδέρφια και βέβαια τα αμέτρητα δευτεροξάδερφα κλπ. Είπε ο πρόεδρος ότι το μεγάλο πρόβλημα των δασκάλων τότε ήταν να πείσουν τους γονείς να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Χαρακτηρολογώντας όμως ο πατέρας μου έλεγε και κάτι άλλο που ήταν εξίσου δύσκολο. Το ότι προσπαθούσαν οι δάσκαλοι να πείσουν τους γονείς να μην μιλάνε αρβανίτικα. Διότι μπερδεύουν τα αρβανίτικα με τα ελληνικά στην ανάγνωση τα παιδιά. Όσο και αν μας φαίνεται εμάς αυτό αστείο μετά από τόσα χρόνια, για εκείνους ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια ο πατέρας μου δεν τα έμαθε τελικά τα αρβανίτικα, απλά μπορούσε να τα καταλάβει, όχι να τα μιλήσει. Και υπάρχει μια, θα κάνω μια αναφορά για κάτι συγκυριακό. Αναφέρθηκε ο δάσκαλος ο Κούτρης. Ο δάσκαλος του Κούτρη, φυσικά δεν τον γνώρισα εγώ, τον γνώρισα όμως το γιο του. Τον είχαμε και εμείς δάσκαλο. Τον είχε ο Παναγιώτης ο υπερήφανος, η Γιούλα η υπερηφάνο, ο Δήμαρχος, εγώ. Τον είχαμε και βέβαια εγώ τον γνώρισα ακόμη καλύτερα, δεδομένου ότι ήταν και στη συνέχεια στον άλλο κόσμο, στον ΟΤΕ. Φοβάμαι πως αν πω κι άλλα θα συγκινηθώ ακόμα περισσότερο. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που πήρατε σαν τοπικό συμβούλιο και βέβαια έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα άτομα για να τιμήσουν αυτή την εκδήλωση που ήταν τόσο όμορφα. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά.